των αντικειμενικών αξιών. Μάλιστα. Η αύξηση λοιπόν αυτή την οποία θα πάρουν τα ακίνητα του δημοσίου είναι 30%. Δεν είπα επί όλης της αξίας. Αλλά το 30% κύριε θα το χωρίσετε σε τρία κομμάτια. Το 20% από αυτό θα πάει στον ασφαλιστικό φορέα. Το 30% θα πάει για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Και το 50% θα μείνει για το δημόσιο. Όταν σας μιλάω για αμύθιτη, σας μιλάω για αμύθιτη. Δεν ξέρω να σας πω πόσες εκατοντάδες δις ευρώ είναι αυτά. Μάλιστα, είναι πολύ μπορώ σοβαρό αυτό που λέτε. Πάρα πολύ σοβαρό. Πόσο μπορεί να εισπράξεις από τιμές που δεν θα φτάνουν στις αντικειμενικές αξίες από τη Χαλκιδική κατά εκτίμηση μηχανικών. Δηλαδή, με 150.000 που υπάρχουν αυθαίρετα μόνο στην περιοχή Καλλικράτειας. Είναι η νομιμοποίηση που λέτε. Και βλέπω κάθε μέρα στο γραφείο μου έρχονται άνθρωποι. Κάντε κάτι να τα νομιμοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε εισφορά και να μην είναι δικά μας. Και θα έχουν και εκλογικό κέρδος. Όποια κυβέρνηση τα κάνει αυτά. Είναι σημαντικό. Πάνω από 10 δισεκατομμύρια θα συγκεντρωθούν. Μάλιστα. Είναι πολύ Αλλά, σημαντικό λοιπόν, αυτό που λέτε. Χρονική διάρκεια 8 έως 10 ετών μπορεί το χρέος να μηδενιστεί, η περιουσία να αξιοποιηθεί, να χτυπηθεί ελαφρώς η ανεργία. Αλλά χρειάζεται, είπα, το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο είναι ότι αυτός ο νόμος θα ισχύει τουλάχιστον για μια οκταετία. Να μην αλλάζει από υπουργό σε υπουργό, γιατί κανένας σοβαρός επενδυτής, εάν δεν ξέρει το παιχνίδι, δεν έρχεται να επενδύσει. Κύριε Βουλευτά, είναι σημαντικό αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι σας κάλεσε ο αρμόδιος υπουργός για να του δώσετε διευκρινήσεις για τις 4 προτάσεις που καταθέσατε. Εγώ ρωτώ και λέω το εξής. Επί Νέας Δημοκρατίας, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θέσατε ποτέ αυτές τις προτάσεις σας στον αρμόδιο υπουργό? Υπάρχουν και ερωτήσεις για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων. Και τι έγινε, δεν ασχολήθηκαν τελικά? Κοιτάξτε, λέει, έχουμε κάνει. Τι εισπράτεται? Έχετε Μάλιστα. κάνει πρόστιμο και πρόστιμο διατήρησης. Ποιος το πληρώνει? Ούτε το 1%. Αυτή είναι η αλήθεια. Το πολιτικό μου γραφείο τις Παρασκευές στα Μουδανιά, τη Δευτέρα, έρχονται μονίμως τέτοιοι άνθρωποι. Απόλυτη Χαλκιδική. Δηλαδή, κάνετε κάτι. Με απλά λόγια λέτε, κύριε Βουλευτό, ότι υπάρχει πλούτο στη χώρα μας. Υπάρχουν τρόποι που αν τελικά κάποιος τους αξιοποιήσει ή τους δει με σωστά, μπορεί να συγκεντρώσει χρήματα. Και όχι να καταφύγουμε σε δανεισμό. Όχι ξεπουλήματος. Όχι ξεπουλήματος. Συμφωνούμε απόλυτα. Αξιοποίηση. Αξιοποίηση. Γιατί δεν θα θέλω να πάρει το παλιούρι ή ο γλαρόκαβος τζάμπα. Ναι. Γιατί δεν το πράττουν όμως? Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην αμυφθεί και η τοπική κοινωνία. Πείτε να όμως, μην παίρνει ο εκάστοτε δήμος ένα μέρος των τελών. Και το δικαιούται. Και το δικαιούται να μην εξασφαλίζει θέσεις εργασίας. Τουλάχιστον σε δευτερεύουσες εργασίας. Δεν μπορείς να επιβάλεις στον ξένο επενδυτή, στον οποιονδήποτε επενδυτή, να κάνει διευθυντή το γιο σου, την κόρη σου. Δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά μη μου πείτε για φύλλα και για καθαρίστρια, για αν είναι τουριστικά καταλήματα από αυτό που λέμε καμαριέρες, δεν μπορεί να είναι ντόπιοι. Μόνον θα εξαντλούνται πρώτα ντόπιοι και μετά θα παίρνεις. Όχι, δεν μπορεί να είσαι ξένος επενδυτής και να πεις φέρνω Βουλγάρες ή φέρνω, δεν έχω τίποτα. Πρώτα θα δω το σπίτι μου και μετά θα δω τον άλλον. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή και τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν ασπάζεται τέτοιου είδους προτάσεις? Γιατί δεν κοιτάζει πρώτα τι πόρους έχει η ίδια να τους αξιοποιήσει? Αυτό εξάλλου κάνει και κάθε οικογένεια. Και η Ελλάδα είναι και αυτή μια οικογένεια. Έτσι δεν είναι, κύριε Βουλευτά? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, γιατί αυτό δεν το πράττουν? Γιατί δεν το πράττουν? Για τη μικρή του επιχείρηση ναι. οφείλει να το κάνει το κράτος. Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν πήγαν καλά τα πράγματα από τις εκλογές του 2007 και μετά. Δεν πέρασαν ούτε 2 μήνες και ήρθε το θέμα Ζαχόπουλου. Κράτησε 6 μήνες. Και αποδείχθηκε τελικά μια ανθρώπινη ιστορία. Δεν την επικροτώ. Είπα την άποψή μου παντού. Μετά ήρθε το Βατοπέδι. Εκεί η Νέα Δημοκρατία έχασε το ηθικό προβάδισμα έναντι άλλων. Και ιδιαίτερα η έκθεση, δηλαδή 9 μήνες, 10 μήνες μετά την ερώτηση του ομιλούντος για το θέμα του Βατοπεδίου, την πήρε τόσο η κατωβόλτα
Μάλιστα. Που ήταν δρόμος χωρίς επιστροφή. Και αν θέλετε, επειδή τα είπα σε αρκετούς και περιμένουμε τις προσυνεδριακές συνελεύσεις να εξηγηθούν και να ερμηνευθούν από τον καθένα με το δικό του τρόπο, με τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει ο κάθε νομός, γιατί έχασε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχασε για έναν λόγο. Αυτό που έλεγα προεκλογικά. Δεν έπεισε τους ψηφοφόρους τους για την αναγκαιότητα της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες μεσούσης της τετραετίας. Και αν θέλετε, γι' αυτό πολλοί Νέοι Δημοκράτες δεν ήρθαν να ψηφίσουν και πήγαν και ψήφισαν μαζικά, αν θέλετε, για την εκλογή νέου αρχηγού. Ναι. Και αν θέλετε, ναι, και αυτός είναι ένας βασικός λόγος που έχασε τις εκλογές, τις εσωκομματικές συντώρα. Γιατί και αυτή ενοχοποιήθηκε ως μέλος της κυβερνητικής επιτροπής που έπρεπε να φρενάρει και κατ' άλλους να εμποδίσει να μην δεχθεί πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Όμως, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Ο Κώστας ο Καραμαλής είπε την αλήθεια. Έβλεπε τι γίνεται. Και τι έβλεπε. Ότι από το Γενάρη του 2009 τα έσοδα έπεφταν τόσο που χρειαζόμασταν 1% του ΑΕΠ να δανειζόμαστε κάθε μήνα για να πληρώσουν συντάξεις και μισθούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Σας είπα πόσα δίνουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, πόσα χρειάζονται. Και όταν είδε τα νούμερα αυτά και αυτό που λένε, α, λέγατε 6 ποσοστιαίες μονάδες. Ναι, το έλλειμμα ήταν 6 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούλιο του 2009. Κάθε μήνας έμπαινε και μια μονάδα. Και στο τέλος μπαίναν περισσότερες. Άρα είχε δίκιο και ο διοικητής της τράπεζας και ο Αλμούνια που έλεγε τι θα συμβεί στον τόπο αυτόν αν ήταν 12. Αλλά ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε άλλα. Έλεγε χρήματα υπάρχουν, 33 δις χρωστάνε. Πάρτα, μάζεψε τα. Έπισε. Θα σε χειροκροτήσω. Έπισε όμως τον Έπισε κόσμο. Τη φοροδιαφυγή. Μαζί σου. Αξιοποίησε την περιουσία. Μαζί σου. Γιώργο Παπαδρέου, ήθελες να γίνεις πρωθυπουργός. Και αν ήξερες ακόμη ότι το έλλειμμα ήταν και 15%, πάλι τα ίδια θα έλεγες. Ο Κώστας ο Καραμαλής και είναι πρώτος σε παγκόσμια χρονικά που είπε όλη την αλήθεια. Και αν θέλετε, αυτός είναι ο πολιτικός που μ' αρέσει. Είναι ο πολιτικός που λέει την αλήθεια. Σας λέω, φέτος θα έχουμε δύσκολη χρονιά. Μάλιστα. Και η ενεργία θα αυξηθεί και τα έσοδα θα περιοριστούν. Πρέπει να φροντίσει η κυβέρνηση και θα βάλει πλάτη η αξιωματική αντιπολίτευση. Πράγμα που δεν έκανε ποτέ το ΠΑΣΟΚ. Ποτέ δεν έβαλε πλάτη. Όχι σε όλα. Πάντως έχει δηλώσει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Βουλευτά, ότι θα στηρίξει ό,τι καλό κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Θέλω όμως, αν μου επιτρέπετε, να βάλουμε μία άνω τελεία, να κάνουμε το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, διότι πέρασε ο χρόνος, και να επανέλθουμε με κάτι το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και στην ομιλία σας. Άκουσα να λέτε ότι οι προβλέψεις με αυτά που έρχονται είναι εφιαλτικές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πολύ σοβαρό. Να κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως. Λόγιας ΑΕ. Ένας κόσμος λάμψης. Αρμανίδης. Επώνυμες δημιουργίες που κόβουν την ανάσα. Ρολόγια που κάνουν κάθε λεπτό μοναδικό. Προτάσεις πολύτιμες. Στιγμές μόνο δικές σας.
Αρμανίδης. Αρμανίδης. Ένας